Για ακόμα μία φορά στην κουζίνα του Μη Μασάζ θα γίνει χαμός. Και σήμερα θα ετοιμάσουμε μία παύλοβα. Αλλά όχι μία κανονική παύλοβα. Μία τούρτα παύλοβα. Με αφράτη σαντιγί, αρωματική σάλτσα από φράουλες και πολλά πολλά φρούτα από πάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ο φούρνος προθερμασμένος σε 120 βαθμούς στον αέρα. Θα πάρω ένα ταψί του φούρνου που έχω στρώσει λαδόκολλα. Και έπειτα θα πάρω ένα πιάτο περίπου διαμέτρου 22 εκατοστών. Θα το γυρίσω ανάποδα και με το πανάκριβο μπιγκ μου θα κάνω ένα κύκλο. Ο κύκλος δημιουργήθηκε προκειμένου να μας βοηθήσει στο να έχει όρια η παύλοβα. Γιατί, παιδιά, σε όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια. Ακόμα και στην παύλοβα. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη μαρέγκα. Στον κάδο του μίξερ, πεντακάθαρος, ούτε ίχνος υγρασίας, έτσι. Τώρα, για ποιο λόγο χτύπησα το κάδο του μίξερ για να δω αν έχει νερό, δεν ξέρω. Συνήθως το κάνεις έτσι για να δεις... Δεν ξέρω γιατί το κάνεις έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πάρω τα ασπράδια, ίχνος κρόκου μέσα και θα τα αδειάσω μέσα στον κάδο του μίξερ. Ελάχιστο αλάτι μέσα. Θα προσθέσω μέσα ξύδι και ξεκινάμε το χτύπημα. Όποτε κάνουμε μαρέγκα, το πρώτο πράγμα που προσθέτουμε στα ασπράδια είναι το αλάτι. Την κάνει ακόμα πιο αφράτη. Με το που μου φτάσουν τα σπράδια σε αυτό το σημείο, στο οποίο έχουν ξεκινήσει και αφρίζουν, θα ρίξουμε σιγά σιγά μέσα ζάχαρη κρυσταλλική. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει η μαρέγκα. Η ζάχαρη έχει διαλυθεί τελείως και η μαρέγκα μας έχει γίνει τελείως γυαλιστερή. Και πάμε να βάλουμε τα δύο επόμενα υλικά μας. Βανίλια εκχύλισμα, να δώσουμε λίγο άρωμα στη μαρέγκα μας. Τι ωραίο, με το που έσκασε η βανίλια μέσα στη μαρέγκα, ήταν σαν να τρέχει από ένα βουνό χιονισμένο. Oh, it's amazing! Oh, fantastic, fantastic! Και τελευταίο υλικό, λίγο baking powder. Είμαι σίγουρος ότι όλοι νομίζετε ότι η παύλοβα φτιάχτηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία. Εμδε, η πρώτη παύλοβα φτιάχτηκε για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία από έναν ζαχαροπλάστη ενός ξενοδοχείου όταν είδε την Άννα Παύλοβα, Ρωσίδα χορεύτρια, αλλά η πρώτη παύλοβα φτιάχτηκε εκεί, στη Νέα Ζηλανδία. Σας την έφερα, ρε. Βγάζουμε τον κάδο από το μίξερ και πάμε τώρα να αδειάσουμε αυτό το μείγμα μέσα στο ταψί μας. Απλώνουμε τώρα ομοιόμορφα τη μαρέγκα. Τέλεια! 120 βαθμούς προθερμασμένος ο φούρνος και θα ψήσουμε περίπου για 2 ώρες. Ένα μυστικό για ακόμα πιο νόστιμη μαρέγκα είναι ότι αφού περάσει ο χρόνος ψησίματος, να αφήσετε τη μαρέγκα να ξεραθεί μέσα στο φούρνο. Κλειστός βέβαια ο φούρνος, έτσι. Και αφήστε το μέσα να ξεραθεί. Μιλάμε για άλλη μαρέγκα, μαγκά μου. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σάλτσα από τις φράουλες. Πολύ εύκολη και απλή συνταγή. Σε ένα κατσαρολάκι μέσα θα πάρω και θα ρίξω φράουλες. Θα ρίξουμε μέσα ζάχαρη κρυσταλλική, αστεροειδή γλυκάνισο και ένα ξυλάκι κανέλας μέσα γι' αυτό. Θα ανάψω τη φωτιά χαμηλά και με ένα κουτάλι ανακατεύουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει η σάλτσα μου. Τι ωραία χρώματα. Τέλος. Είδατε ότι έφτιαξα μια σάλτσα με φράουλα. Αν θέλετε όμως μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο
φρούτο θέλετε, αρκεί να είναι λεπτοκομμένο για να μπορεί να βράσει εύκολα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να σερβίρουμε. Η μαρέγκα μας έχει κρυώσει και φυσικά και η σάλτσα μας είναι έτοιμη κρυωμένη. Μεταφέρουμε λοιπόν τη μαρέγκα μας. Τρελαίνομαι, τα αγαπημένα μου γλυκά. Και πάμε τώρα να χτυπήσουμε τη σαντιγή μας. Θα αδειάσω την κρέμα γάλακτος, κατευθείαν από το ψυγείο. Παγωμένη θέλουμε να είναι η κρέμα γάλακτος. Στην άκρη. Θα χτυπήσουμε και με το που ξεκινήσει και φουσκώνει θα βάλουμε σιγά σιγά μέσα ζάχαρη άχνη. Φέρνω και αυτήν εδώ πέρα. Πάμε. Η σαντιγή μου είναι πανέτοιμη. Να δω λίγο τη σύσταση. Στέκεται στο κουτάλι. Είναι μια χαρά. Οπότε, θα την απλώσω ομοιόμορφα πάνω από τη μαρέγκα μου. Τέλος με τη σαντιγή, βλέπετε, έχει ξεκινήσει και γίνεται υπεργλυκό. Στην άκρη ο κάδος και πάμε τώρα. Να ξεκινήσουμε με τα φρούτα μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω πολύ ωραία ράσμπερι. Πάμε για φραουλίτσες. Σκόψουμε ωραίες κυδονάτες. Εδώ, στα τέσσερα δηλαδή. Τοθετήσουμε. Και τελευταία θα βάλουμε το αχτινίδιο. Το κόψουμε και αυτό σε λεπτές, έτσι, κυδωνάτες φέτες. Εδώ. Και τελευταίο, η δική μας σάλτσα από φράουλες. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η συνταγή για την τούρτα Παύλοβα. Πιστεύω ότι θα σας λύσει τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά από μας. Κάντε subscribe, γράψτε σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε αυτή η συνταγή. Εσείς, τι φρούτα θα βάζατε από πάνω, τι σάλτσα θα φτιάχνατε. Πάτε σε κανένα like, φιλάκια πολλά.